κράτους. Θα ξεκινήσουμε με αυτή τη φράση. Το ψηφιακό φροντιστήριο έκανε πρεμιέρα την Τρίτη. Απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες από την 5η Δημοτικού έως και την 3η Λυκείου. Την πρώτη σύγχρονη παράδοση του δωρεάν ψηφιακού φροντιστηρίου για το μάθημα της ιστορίας παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το Υπουργείο Παιδείας και ξεναγήθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μετάδοσης των μαθημάτων. Το ζωντανό ψηφιακό φροντιστήριο για τους μαθητές και τις μαθήτριες της 3ης Λυκείου είναι μια σημαντική καινοτομία, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προκειμένου να δώσει σε μαθητές απομονωμένων χωριών, νησιών της πατρίδας μας που μπορεί να έχουν δυσκολία σε πρόσβαση σε κάποια συμπληρωματική παροχή υγείας, τη δυνατότητα, παιδεία συγγνώμη, να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα ποιοτικό συμπληρωματικό μάθημα, το οποίο θα γίνεται, όπως είπες, από αποσπασμένους καθηγητές και αποσπασμένες καθηγήτριες. Μεγάλη μας χαρά που βρίσκεστε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας για την εκκίνηση του ζωντανού ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο ξεκινά σήμερα για 11 μαθήματα. Στην πορεία θα έχουμε όλα τα μαθήματα της 3ης Λυκείου. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη και τις υφυπουργούς Ζέτα Μακρύ και Ιωάννα Λιτρίδη, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το νέο σύστημα υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Έχει πολλές καινοτομίες το ψηφιακό φροντιστήριο. Ανάμεσά τους το ότι θα έχουμε ζωντανά νοηματική, θα μπει και υποτιτλισμός. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία, την οποία περιμένουμε να αγκαλιάσουν όλες οι μαθήτρες και όλοι οι μαθητές 3ης Λυκείου. Στην πρώτη συνεδρία καταγράφηκαν 4.000 ταυτόχρονες συνδέσεις. Σε πρώτη φάση προσφέρεται ενισχυτική διδασκαλία για 11 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με τη συνδρομή 79 καθηγητών. Στην ολοκληρωμένη εκδοχή της, η σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα παρέχει υποστήριξη σε 45 μαθήματα. Θα αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Θέλω να συγχαρώ καταρχάς τις καθηγήτριες και τους καθηγητές που θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα να παρέχουν αυτήν την σημαντική συμπληρωματική υπηρεσία. Πιστεύω ότι όσο οι μαθητές μπουν και παρακολουθήσουν τη διαδικασία, τόσο νομίζω θα εκτιμήσουν αυτό που η ελληνική πολιτεία τους παρέχει δωρεάν. Το ψηφιακό φροντιστήριο είναι μία από τις 11 αλλαγές που εισάγονται φέτος στην εκπαίδευση, προσφέροντας ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους μαθητές ανά την Ελλάδα. Πέραν της ζωντανής υποστήριξης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα υποβόλης ερωτημάτων στους καθηγητές που τα διδάσκουν, ενώ έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και το on-demand πυλώνας.